Προθεσμία για τρίτη φορά πήρε η Ρούλα Πισπυρίγκου που επρόκειτο να απολογηθεί για το θάνατο των δύο μικρότερων παιδιών της, της Μαλένας και της Ήρυδας. Ο συνήγορός της, Αλέξης Κούγιας, ζήτησε να κληθούν νέοι μάρτυρες. Φορώντας μαύρο κουστούμι, έφτασε νωρίς το πρωί στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων η Ρούλα Πισπυρίγκου, η οποία ζήτησε και έλαβε την τρίτη προθεσμία κατά σειρά, προκειμένου να απολογηθεί για τους θανάτους των δύο μικρότερων παιδιών της. Έκανε δεκτά όλα τα αιτήματά μας. Δέχθηκε ότι έπρεπε να έχουν εξεταστεί όλοι αυτοί οι μάρτυρες οι οποίοι δεν εξετάθηκαν στην προδικασία. Ο Αλέξης Κούγιας πρότεινε ως μάρτυρες τους πρώτους ιατροδικαστές που εξέτασαν τις σωρούς της Μαλένας και της Ήρυδας να εξεταστούν κατά αντιπαράσταση με τους ιατροδικαστές Καρακούκη και Καλόγρια που με εντολή της εισαγγελίας επανέλεγξαν τα δεδομένα για τους θανάτους των κοριτσιών. Και ζητούμε την ακύρωση της ποινικής διώξεως, γιατί όλη η διαδικασία η οποία έγινε μέχρι τώρα όσον αφορά τον ορισμό των δύο δήθεν κορυφαίων ιατροδικαστών, οι οποίοι αυτοδιορίστηκαν. Ξαφνικά, ο συγκεκριμένος Ευτυχιάδης έκανε μια γνωμοδότηση, η οποία είναι πρωτοφανής για τα ιατροδικαστικά παθολογικά δεδομένα, με μια μέθοδο η οποία δεν έχει εφαρμοστεί πουθενά στον κόσμο. Ο κύριος Κούγιας ζήτησε να κληθούν και να εξεταστούν ως μάρτυρες ειδικών γνώσεων δύο ακόμη ιατροδικαστές, αλλά και καθηγητές ιατροδικαστικής, καθώς έχουν καταλήξει σε διαφορετικές επιστημονικές απόψεις σε σχέση με την υπόθεση.